τους συναδέλφους τους πλημμυροπαθείς υγειονομικούς θέλησε να ενισχύσει οικονομικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Σε εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε ότι με αυτή τη συμβολική ενέργεια θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε όλους τους πληγέντες κατοίκους της Θεσσαλίας και επιδιώκουν να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση για αρρωγή και αποζημίωση των ζημιών των πληγέντων. Δεν ευελπιστούμε με τη συμβολική μας κίνηση αυτή να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, τη ζημιά που έχουν υποστεί στο βιός τους. Όμως θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προκειμένου το κράτος, η πολιτεία να αποζημιώσει όχι μόνο τους συναδέλφους αλλά όλους τους κατοίκους της Θεσσαλίας για τις ζημιές που έχουν υποστεί στην περιουσία τους, στα σπίτια τους και ταυτόχρονα να τρέξει όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα με φυσικές καταστροφές στο μέλλον. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ Χρήστος Παπαναστάσης, ο οποίος και εκείνος τόνισε ότι πρόκειται για μια κίνηση με συμβολικό χαρακτήρα. Είμαστε εδώ κοντά στους εργαζόμενους, όμως όπως ήμασταν πάντα θα είμαστε και θα είμαστε σε όλους τους εργαζόμενους κοντά, για να πέρα από τα δίκαια αιτήματα που πρέπει να επιληθούν, αλλά και θα εκφράζουμε σε κάθε μορφή την αλληλεγγύη μας και θα συνεχίσουμε αυτό. Μπορεί η βοήθειά μας είναι συμβολική, γιατί εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος, αλλά έμπρακτα δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και θα συνεχίσουμε. Αύριο το πρωί, μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιεί πανελλαδική συγκέντρωση στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και πορεία με τελικό προορισμό την κεντρική πλατεία της πόλης, ώστε οι εργαζόμενοι να διαδηλώσουν για τα προβλήματα του κλάδου τους.